Το τσίριο που είμαστε προχθές και παρακολουθούμε τον αγώνα μέσα από την κερκίδα, έπρεπε να είσαστε κάπου εκεί κοντά να ακούσετε με ποια συμπεριφορά ο κόσμος απευθύνεται και με ποιον τρόπο προς τη διοίκηση, προς όλα τα μέλη της διοίκησης. Γιατί είμαστε αδύνατοι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Εννοείται ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Αυτή είναι την εντύπωση έχει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ είναι μια αδύνατη διοίκηση που δεν μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της ομάδας. Έτσι η εντύπωση έχει ο κόσμος. Διότι έρχονται και με επιχειρήματα. Έχουν επιχειρήματα για να μας πούν. Αλλά δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ, διότι παίρνει άλλη ντροπή και άλλη μορφή η συζήτηση που εγώ δεν είχα έτσι πρόθεση. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις τελευταίως. Ήταν και η δήλωση στο Παραλίμνη ότι έπαιξε με πολύ ζήλο το Παραλίμνη. Ήρθε η Ομόνια μέσω του κυρίου Χρυσάνθου και είπε ότι πρέπει να μάθουν όλες οι ομάδες να παίζουν με ζήλο και έτσι. Θυμάστε, κύριε Χρυσάνθου. Κύριε Αβραμίδη, αυτό. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μεταξύ σας. Κύριε Αβραμίδη, μα γιατί εσύ είσαι δημοσιογράφος. Σωστό, σωστό. Εγώ δεν παίρνω σήμερα από τον αντίπαλο σου. Κύριε Χρυσάνθου, εγώ λέω ότι έχετε δίκιο επί της ουσίας ότι πρέπει να παίζουν όλοι με ζήλο. Όμως. Εγώ κύριο μου θέλω να πω είναι και αυτό που είπε ο κύριος. Μα έχει κανένα που μπορεί να πει ότι να μην παίζει ο αντίπαλος με ζήλο. Όχι, ασφαλώς. Είναι αυτονόητο αυτό. Όταν κάνει ένα τέτοια δήλωση, είναι εννοεί που έπαιξαν καλά η ομάδα, είναι ζήλο. Αυτό είναι που πράγματι που εννοεί. Βλέπεις έναν τρόπο συμπεριφοράς, βλέπεις έναν φανατισμό, ακούεις τι λένε μέσα στο γήπεδο και σε ενοχλούν να παίξεις με όσο ζήλο θέλεις. Αλλά ορισμένα πράγματα που γίνονται, ο κόσμος μπορεί να μην τα ακούει, μπορεί να μην τα ξέρει. Αλλά όσοι είναι μέσα τα ακούνε και τα βλέπουν και τα συνδυάζουν το μυαλό τους και με κάποια άλλα πράγματα ή ακόμα και πληροφορίες που περνούν και δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι, αλλά επιτρέψε... Άρα δεν εννοεί κανένας να έρθει μια ομάδα να με παίξει χαλαρά. Ναι, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Αντωνίου. Έπαιξε το απόλυμα του Παραλίμνη με ένα έμμεσο τρόπο, έστω και αδιόρατο τρόπο, συνδέθηκε και η Ομόνια. Έκανε και δηλώσεις ο κύριος Χρυσάνθου. Παίζει το απόλυμα με τον Απόλλωνα, συνδέθηκε και η Ομόνια. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Χρυσάνθου. Με το Παραλίμνη πώς συνδέθηκε η Ομόνια. Είναι γνωστό ότι ελέγχθη εκ μέρους του επίσημου Απόλλωνα ότι έπαιξε το απόλυμα του Παραλίμνη με υπέρμετρο ζήλο. Και ήρθε ο κύριος Χρυσάνθου την επόμενη. Θυμάστε, κύριε Χρυσάνθου, έτσι. Είπε εσείς ότι δεν πρέπει να. Το εντοπίζουμε αυτό σε κάποιες ομάδες. Όλες οι ομάδες πρέπει να παίζουν με υπέρμετρο ναι, ζήλο. Βλέπεις, εν απλοϊκή αντιμετώπιση. Ναι. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις μια ομάδα η οποία παίζει με όλον της το είναι. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Αλλά όταν βλέπεις και ακούεις κάποια πράγματα. Το έχετε πει, το έχετε πει. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά υπάρχει μια σπίθα που δεν δικαιολογούνται και δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Κύριε Αντωνίου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα σπίθα. Όσο ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Χωρίς να παίζετε μεταξύ σας, υπήρχε πάντοτε και ένα σπίθα που υπήρχε μεταξύ από την Ομόνια. Χωρίς να παίζετε. Πολύ περισσότερο τώρα που ήρθε η σειρά να παίξετε. Αυτό θέλω να πω. Υπήρχε ένα σπίθα. Μα αυτό το πράγμα το έζησε το ΑΠΟΕΛ. Και εσύ γίνεται τον φανατισμό. Και εκείνες τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, λες και ήταν τον τέρπι της χρονιάς μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και εκρίνεται ο τίτλος μεταξύ τους. Ήταν σοβαρό τέρπι, ναι. Αυτό είναι που ενοχλεί, όχι το πόσο καλά είναι να παίξει και με το πόση δύναμη είναι να παίξει. Όσοι θέλει δύναμη να βάλει, να παίξει με στο κάτω κάτω παίξει για τη δική του τι είναι. Εσείς και έξατε πού αποδίδεται αυτό το σπιθί, όπως τον έχω χαρακτηρίσει. Κύριε Αβραμίδη, εγώ είμαι ξεκάθαρο στη θέση μου. Εμείς θέλουμε να διεξάγεται ένα πρωτάθλημα με χαμηλούς τόνους, με λογική στην προσέγγιση για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Ναι. Στην Κύπρο, και εδώ έχει πει ο κύριος Μιωφίδου προχθές στη συνάντηση με τους Προέδρους, έχουμε χάσει το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Αντί να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορεί το ποδόσφαιρο μας να αναπτυχθεί, προσπαθούμε εφήμερα να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι εντελώς λαθασμένο. Έχουμε καλές ομάδες που μπορούν μέσα από έναν υγιή ανταγωνισμό να ανεβούν ακόμα ένα επίπεδο πιο ψηλά και να πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη και εκεί πρέπει να στραφούν όλες οι προσπάθειες και όλες οι ενέργειες μας ως διοικήσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας και πολύ πιο νυφάλιοι στις σκέψεις της άποψης μας. Πώς απαντάτε στο αρχικό επιχείρημα του κ. Αντωνίου ότι ενώ έγινε η σύσκεψη, τα βρήκαν οι δύο Προέδροι, έκαναν δηλώσεις, σήμερα εσείς έχετε αναμασίσει το θέμα, το έχετε επαναφέρει. Δεν αναμασίσαμε το θέμα. Απλώς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα κάποιους τρόπους. Όχι, έχετε πει ότι το κλίμα που δημιουργήθηκε πριν στον αγώνα. Να αποφεύγονται. Στο κύριο. Αν θέλετε. Πυροδότησε τον τέρπι. Αν θέλετε, δέστε
μετά με την ησυχία σας τις δηλώσεις που έγιναν από παράγοντες του ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες τρεις ημέρες. Υπάρχουν στοιχεία μέσα. Εγώ μιλώ πριν την σύσκεψη των δύο προέδρων που υποτίθεται. Αυτό λέω. Βρήκα. Στοιχεία μέσα που είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά. Και λέω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μας προβληματίσει και να μην επαναληφθεί στο μέλλον για να μην πυροδοτηθεί το κλίμα σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα παγκόσμια. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι. Και αυτό μετά την σύσκεψη που κάλεσε η αστυνομία. Έγινε μια προσπάθεια να. Ήταν επιτυχή. Ήταν επιτυχή. Αλλά όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είπατε δεν ήταν επιτυχημένα και υπήρξαν επεισόδια, υπήρξαν μαχαιρώματα, υπήρξαν ανταλλαγές πέτρων κτλ. Λιθοβολισμοί. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ένταση είναι τόσο μεγάλη και επαναλαμβάνω ότι με την ανάπτυξη που έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πλέον και τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των οπαδών, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και συμφωνώ με τον κύριο Αντωνίου ότι οι ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν ήταν πολύ τραβηγμένες. Παρόλο που δέχεστε και οι δύο ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια τα παιχνίδια από η Ολομόνια έχουν γίνει παιχνίδια υψηλού κινδύνου. Είναι για κάποιους λόγους. Δεν χρειάζεται πλέον ειδικές δηλώσεις. Γι' αυτό, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, για να το κλείσουμε. Ναι. Αν είναι να, το κλείσουμε, να είμαστε πιο λογικοί και πιο συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις μας. Εάν η Ομόνια είχε τέτοια διαιτησία, δεν θα διαμαρτυρόταν. Πόσες φορές η Ομόνια διαμαρτυρήθηκε και μάλιστα προκάλεσε και έτσι στην κοινή γνώμη μια αντίληψη ότι υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Με ένα σωρό επιστολές προς την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όλα τα κακώς έφοντα του ποδοσφαίρου ήταν στραμμένα εναντίον της Ομόνιας. Έτσι εντύπωση είναι προσπαθούσε να δώσει η Ομόνια. Άρα λοιπόν. Να μην βλέπουμε μόνο τι κάνει η άλλη ομάδα. Ίσως είναι η μοναδική φορά που διαμαρτυρήθηκε το αποέλθα στον έντονα. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι εκρίθηκαν από τους αποελίστες. Για να μην είμαστε και αντίθετοι με κάποιες πρόνοιες του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Εκρίθηκαν από τους αποελίστες ότι αυτή η διαιτησία δεν άφησε το αποέλθα να προχωρήσει. Όχι γιατί είχε την τσέπη του την πρόκριση επί του Απόλλωνα, σε καμιά περίπτωση δεν την είχε. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε πρώτα απ' όλα. Και βγαίνεις έξω από το θέσμο. Όταν παίξαμε με την ΑΕΛ στη Λεμεσό, δεν μας έδωσε πέναλτι ανύπαρτο. Και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε εκείνον τον αγώνα. Οκ, καταγγείλαμε τον διαιτητή. Εντάξει. Ξαναδιδεύσαμε αυτό ο διαιτητής, κύριε Αντωνίου. Ο Μάριος ο Παναγή, μετά τον αγώνα ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ. Ξαναδιδεύσε. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι ειδικός πας τους διαιτητές. Τα ονόματα τους καλά καλά δεν είναι. Ο Μάριος Παναγή. Αλλά από ό,τι ξέρω. Μετά από διαγωνιστικές. Δεν διαιτητεύσε. Δύο αγωνιστικές έμαθα. Σα ξέρω. Νομίζω ήταν έξι αγωνιστικές επιδιαιτητές. Ο Μάριος Παναγή, μετά τον ντέρμπι από ΑΕΛ Ομόνοια στον πρώτο γύρο, όταν ο Πίντε βάλε τον κόλ με τα χέρια, διαιτήτευσε ένα πρόσκοπτα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έβαλε τον κόλ με τα χέρια. Ο Πίντο. Έβαλε τον με το χέρι. Στο πρώτο παιχνίδι από ΑΕΛ Ομόνοια. Ναι. Νομίζω χρησιμοποιούσαν και τα δύο χέρια. Ευτύχησε πάνω στο χέρι. Μην πάμε τώρα στο χέρι. Όχι, έβαλε τον κόλπο το χέρι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία για να μην δώσουμε τη συνέχεια. Μια τελευταία λέξη, σύντομη κύριε Ξάνθη από εσά και μια τελευταία κύριε Αντωνίου από εσά, όσον αφορά το θέμα αυτό, για να πέσουν και οι τόνοι. Εντάξει, εγώ έχω πει τη θέση μα είναι ξεκάθαρη, χαμηλή τόνη. Λογική προσέγγιση. Λογική προσέγγιση, υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά μα. Ο δρόμος είναι μακρύς, οι σχέσεις είναι τεταμένες μεταξύ των οπαδών και εμείς ως διοικήσεις οφείλουμε να κρατούμε χαμηλούς τόνους, να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για να τελειώσει το πρωτάθλημα ομαλά. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο, όμως όλα αυτά που υπάρχουν και προδιαγράφουν ένα ζωφερό μέλο για το ποδόσφαιρο οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα για να τα λύσουμε επιτέλους. Όπου εδώ είναι η αποβολή. Εδώ βλέπουμε μια παράξενη κίνηση να κάνει το χεριόν του ο παίκτης της Ομόνιας. Ίσως αυτή η κίνηση το χεριόν να επαρέσυρε τον διαιτή. Καθαρά η μπάλα από αυτήν την κάμερα φαίνεται ότι χτυπάει στο πρόσωπο. Καμία υπόνοια για χέρι. Κακώς δόθηκε η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ομόνιας ότι έπαιξε την μπάλα με το χέρι και σταμάτησε είτε αυτήν την μπάσα που έθελε να κάνει προς τον παίκτη του ΑΠΟΕΛ, ο συμπαίκτης του. Ωραία, ξεγελάστη, αν χτυπούσε στα χέρια του θα ήταν κίτρινη κάρτα, κύριε. Είπα, αφού πνοωμένο ότι εδώ ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να περάσει πάσα, ναι, προς τον συμπαίκτη του, ναι, είναι μέσα στα. Για να δείξεις κίτρινη κάρτα, είτε
σταματάς πάσα που πάει στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή προσπαθεί να βάλει τέρμα με το χέρι του ώστε να ξεγελάσει τον διαιτή για να το δημιουργήσει δόλο, για να το δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που δείχνουν κάρτα στα χέρια. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση όμως, κύριε Κυπριανή. Είναι πολύ κοντινή και νομίζω σε ένα παιχνίδι που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε μόνο τρεις κυπριανές κάρτες, αυτή η απόφαση του διαιτητή ήταν τραβηγμένη από τα μαλλιά. Αν μπει στην πλευρά χέρι, εννοείται. Αν μπει στην πλευρά χέρι. Θα σα πω ότι τον παρέσυρε αυτά τα χέρια του. Έδωσε πολύ σκοπιμότητα ότι ο διαιτητής, ότι με αυτή την κίνηση του που έκανε και χτύπησε τα χέρια και σταμάτησε την μπάλα, ήταν έτσι και προκλητικό και σταμάτησε και την μπάσα που το επιτρέπει ο κανονισμός να δείξει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει ω χειρισμό ότι τα βάλε για να καλύψει το πρόσωπο του. Είναι μια τέτοια φάση. Μα να καλύψει το πρόσωπο του δεν είναι μπροστά στο πρόσωπο. Τώρα τι πόνοιες κάνουμε όλα τα σχετικά. Στην πάση περιπτώσει, κύριε Κυπριανή, η φάση είναι καθαρή. Μα το είπα, κακός. Κακή εκτίμηση, διότι... Ίσως και σίγουρα ήταν το πιο μεγάλο λάθος του διαιτητή. Και εμείς κρίνουμε την εκτίμηση του. Και ήταν κοντά, ήταν λίγο πλάγια. Είναι αυτό που το έπρεπε να ήταν πιο... Πιο διαγώνια. Απέναντι από τη φάση. Πιο διαγώνια. Μα και εγώ απέναντι κατάλαβα. Η τελευταία οδηγία. Όταν ήταν το δεύτερο ριπλή κατάλαβα ότι χτύπησε το πρόσωπο. Μια τελευταία οδηγία που τύπωσα τη UEFA λέει, τη FIFA. Κατάλληλη θέση δεν υπάρχει. Η κατάλληλη θέση είναι αυτή που σε επιτρέπει να δει σωστά τη φάση. Τώρα έβγες από μέσα. Το άλλο παράξενο σε αυτή τη φάση είναι η καθυστέρηση που είχε ο διαιτητής μέχρι να δώσει την κάρτα. Πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα για να σφυρίξει και να δώσει την κάρτα. Και είναι εδώ που λέμε ότι ίσως τα όσα προηγήθηκαν, αλλά και οι διαμαρτυρίες και των οπαδών και των ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδας, να επενέργειαν σε αυτή την αποφάση. Και αυτό κανένας δεν μπορεί να το. Αυτά όλα είναι υποθετικά, είναι. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Η φάση λέμε ότι είναι καθαρή, δεν υπήρχε χέρι, από εκεί και πέρα. Ναι. Πάμε στη επόμενη μας φάση. Ένα λεπτό, κύριε Κυπριανή, αν μου επιτρέπετε. Εδώ είναι και παράγοντες οι οποίοι καμιά φορά καθορίζουν και το τι γίνεται στην ίδια την Ομοσπονδία. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα πάει προς τη δικαστική με την κατηγορία για αντιαθλητική συμπεριφορά, έτσι. Οποιοςδήποτε κάνει χέρι, δεν δέχτηκε την δεύτερη κίτρινη. Όχι, το κάνει... δεν πάει δικαστική. Όταν είναι δεύτερη κίτρινη, δεν πάει στη δικαστική. Είναι μια αγωνιστική κατευθείαν. Μόνο είναι απευθείας κόκκινη. Όταν είναι τεχνικό. Αν την πάρει με το χέρι του. Όταν είναι τεχνικό το φάουλ που αποβάλλεσαι, τεχνικό, δηλαδή όπως εδώ, διότι την έπιασε με το χέρι, διότι τράβησε αντίπαλο. Όταν είναι τεχνικό, δεν πηγαίνει δικαστική. Είναι μια αγωνιστική πέραν της αποβολής. Και η τελευταία νομίζω φάση μας έμεινε. Να πάμε στην επόμενη. Όπου εδώ είναι το σήμα μας. Εντάξει, εδώ θα φανεί καλύτερα. Εδώ επικίνδυνα, κοιτάξτε, όπως πέφτει, ευτυχώς δεν του πήρε τα πόδια, όμως δεν πάβει από το να μην τιμωρείται ο παίχτης, εντάξει, που του χτύπησε με τα γόνατα μετά. Ο τρόπος του που έπεσε είναι πολύ ρυψοκίνδυνος και επικίνδυνος. Ο τρόπος που έπεσε ο Λεάνδρο. Για μένα αυτά τα πεσήματα, αυτά τα πεξήματα είναι κίτρινες κάρτες. Σε πέντε περιπτώσεις δηλαδή πρέπει να δείξει κάρτες στην ομάδα που δεν έδειξε. Να υποθέσω με βάση τη λογική του κ. Χρυσάστρου ότι είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η Ομόνια. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι εκείνη η κάρτα δόθηκε γιατί ο διαιτητής αισθανόταν. Δεν είναι σωστό. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Έκανε ένα λάθος ο διαιτητής γιατί επίστεψε ότι την μπάλα χτύπησε στο χέρι του. Ήταν πράγματι λάθος. Αλλά φάνηκε το λάθος πότε, όταν βρέθηκε μια κάμερα να το δείξει. Νομίζω ότι από τη στιγμή που άνοιξε τα χέρια του με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να λέμε ήταν από κοντά, διότι αυτό εκόντεινε την απόσταση. Θεώρησε σκόπιμο να πάει να κλείσει τον παίχτη για να μην κάνει την πάσα, ανυψώνοντας τα χέρια του. Δεν στεκόταν εκεί και έγινε η παλιά και χτύπησε στο χέρι του. Άρα ο ισχυρισμός ήταν από κοντά. Αυτό εμίκρανε την απόσταση, ανασηκώνοντας τα χέρια του. Για κακή τύχη του διαιτητή και της Ομόνιας. Ανεξάρτητα από αυτό το σημαντικό λάθος που έγινε με την αποβολή. Δεν χτύπησε στο χέρι του. Ήταν η διαιτησία πώς την. Καλά, κύριε Αντώνιο, αν στη φάση να φτιάξουμε ποδοσφαιριστές στο ΑΠΟΕΛ και μένετε με 10 ποδοσφαιριστές, τι θα είχαμε πάλι, εντεταλμένες διαιτησίες και όλα αυτά που ακούσαμε.